Ακολουθούμε, έτσι το έβλεπα εχθές και στο Δελτίο Ειδήσεων εδώ το δικό μας το βραδινό, τι απέφεραν οι έλεγχοι που κάνατε κύριε Κασαβέτη, και να τα, ξέρω εγώ, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, πού κάνατε τους ελέγχους και τι λαβράκια έπεσαν στα χέρια σας. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Το ΣΕΔ είναι το μεγαλύτερο ελεγκτικό σώμα της χώρας και ελέγχει το σύνολο του δημοσίου πλην της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Συνεπώς, η δραστηριότητά μας εκτείνεται στο σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών. Και οι εκθέσεις μας αφορούν όλους τους τομείς. Γι' αυτό και στην κεντρική υπηρεσία, πλην των 6 περιφερειακών γραφείων που έχουμε, η κεντρική μας υπηρεσία είναι διερημένη σε τομείς. Έχουν τομεία πολεοδομιών, τομεία αυτοδιοίκησης, τομέα παιδείας και ούτω καθεξής. Είμαστε οργανωμένοι κατά αντικείμενο και κάθε χρόνο, τουλάχιστον από τότε που πήγα εγώ στο σώμα, το 2015 κάνουμε μία λογοδοσία, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, να ελέγχουμε τους άλλους. Οι οποίοι αποδίδουν από ό,τι φαίνεται. Και εμείς διαβάζουμε εδώ κάποια στοιχεία τα οποία είναι κάπως. Ας πούμε, σκέφτεσαι, ας πούμε, τα χρόνια του μνημονίου, εκεί που και ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να απλώνει και το χέρι του παραπάνω. Και, εν πάση περιπτώσει, και τα βλέμματα όλης της κοινωνίας είναι πάνω. Γιατί στην εποχή των παχαίων αγελάδων, τρώει ο ένας, τρώει ο άλλος, τρώει ο παράλληλος, κλείνουν και στόματα. Όταν ζορίζεται όλη η κοινωνία, λες, παιδί μου. Το ένα είναι τα κάνουμε πίσω. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, φαντάζεσαι. Το ένα είναι αυτό. Η άλλη πλευρά είναι και πώς λειτουργούν. Και πώς λειτουργούν. 65 υπάλληλοι λοιπόν εδώ ξέχασαν να δηλώσουν εισοδήματα από το 2015 μέχρι το 2017, διαβάζουμε, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ισχύει αυτό το δεδομένο? Αντικειολόγητα. Τι εννοείται? Ισχύει αυτό το νούμερο? Βεβαίως. Αυτοί 65 υπάλληλοι είχε κερδίσει κανείς από αυτούς? Γιατί κάνετε τον έλεγχο. Κανένα τζόκερ και ξέχασε να το δηλώσει? Είναι χρήματα τα οποία τα βγάλαν με τον τρόπο που μπορεί κανείς να φανταστεί? Αυτή είναι η ερώτηση. Εμείς στη διαδικασία, θέλω να το επισημάνω αυτό, προσπαθούμε να κάνουμε ποθενέσχες. Αν ήμασταν και συνδεδεμένοι μέσω της πληροφορικής με τις πηγές των λογαριασμών, θα είχαμε κάνει δεκαπλάσιους, αντί 65, δηλαδή 650-700. Όμως, αυτό μπορεί να γίνει. Είναι ένα δείγμα, ναι, το παλεύουμε. Πότε το παλεύουμε, μέχρι πότε? Το προσπαθούμε. Εγώ έχω βγάλει ήδη άσπρα μαλλιά. Ακούω για τη διαφορά. Θα βγάλει ο Κώστας κάποια στιγμή, δηλαδή, για να το δούμε. Αυτό αφορά τους ρυθμούς μας. Τους ρυθμούς σας εννοώ. Νομίζω ότι θα πείσουμε ότι είναι αναγκαίο να γίνει. Γιατί είναι αλωνών, Παπά Ευαγγέλιο αυτό. Λοιπόν, το δείγμα μας είναι σημαντικό και αποδεικνύει τι? Ότι ορισμένοι πίστευαν ότι δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Ατιμωρησία δηλαδή. Αυτό είχε μποτίσει. Και δεν φρόντισαν να λάβουν τα μέτρα τους, θα το πούμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, όταν κάνεις έλεγχο ποθενέσχες σε απλούς υπαλλήλους και βρίσκεις ποσά της τάξης των εκατομμυρίων, είναι μια ισχυρή ένδειξη, απόδειξη θα έλεγα, ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό και εκτεταμένο στα σπλάχνα του κράτους. Συγγνώμη, ερώτηση, αλλά νομίζω ότι είναι κρίσιμη και χρήσιμη. Βρήκατε 65. Πόσους ψάξατε? Τόσους ελέγξαμε. Συγγνώμη, 65 ψάξατε, σε 65 βρήκατε παρατυπία? Όχι σε όλους. Ελέγξατε 65 και βρήκατε 13 εκατομμύρια. Θα σας πω τώρα. Από έναν. Σε έναν, θυμάμαι, σε μία περίπτωση. Αυτά που δεν μπόρεσα να δικαιολογήσει είναι περίπου ένα 300. Συγγνώμη, τώρα εγώ μπερδεύτηκα, δεν ξέρω αν έχετε μπερδευτεί. Καλά, λεφτά. Ελέγξαμε 65 περιπτώσεις. Πόσοι είναι οι επίρροκοι? Περίπου στους 14, αν θυμάμαι καλά. Α, είναι μεγάλο. Δηλαδή τα 13 εκατομμύρια αφορούν 14 υπαλλήλους. Είναι πολλά τα λεφτά. Και αυτοί είναι, με συγχωρείς βρεσέ Κώστα, αυτοί είναι από τι υπηρεσίες, εάν μπορείτε να δώσετε κάποια στοιχεία? Να δώσετε, ναι. Είναι από το χώρο των πολεοδομιών. Το οποίο το έχουμε παρακολουθήσει, βέβαια. Έχουν βγει και στο παρελθόν να ανακαλύψανε βίλες. Είναι γνωστό πια, είναι κοινό τόπο. Και δεν με βοηθάει η μνήμη μου για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Υπάρχει Υπουργείο Οικονομικών? Δεν υπάρχει. Υπάρχει Υπουργείο Οικονομικών? Εφορίες, όχι. Δεν έχουμε σε αυτό το δείγμα. Δεν έχουμε τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Ελέγξατε 65 τυχαίους υπαλλήλους ή 65 ανθρώπους, γιατί σας είπανε, νομίζω, Μερτζάνη. Είχαμε καταγγελίες. Είχατε καταγγελίες. Άρα 65 μετά από καταγγελίες. Ναι. Γιατί, ξέρετε, μοιάζει πολύ υψηλό ο αριθμός. Ας πούμε, ελέγξαμε 65, οι 12 ήταν παράτυποι, οι 14 ήταν παράτυποι. Άρα και για τους 65 πήγατε μετά από καταγγελία. Ναι, πόσες καταγγελίες είχατε? Προλάβατε όλες? Είχατε 200 καταγγελίες και πήγατε? Όχι, έχουμε καταγγελίες σε αιτήσια βάση, κυμαίνονται για το θέμα αυτό περί τις 90.
Καλά, και κύριε Κασοκλή, τώρα τι γίνεται. Όλες οι καταγγελίες, όλες οι καταγγελίες μπορεί να γίνονται και από ιδιωτελείς σκοπούς. Μπορεί να καταγγείλω εγώ τον Λασκαράτο ότι τα παίρνει σε εσάς. Η σκοπή είναι άγνωστη και έχετε δίκιο. Ο άνθρωπος δεν τα παίρνει. Κατάλαβε, είναι και αυτό νομίζω, το παιδί. Δώσουμε ένα 20% που δεν τα έπαιρνε ποτέ. Το 20% είναι τεράστιο νούμερο. Αυτό. Και τώρα τι γίνεται, κύριε Κασαπέτη, αυτά τα χρήματα που βρίσκεται. Εμείς μετά τα συμπεράσματα που βγάζουμε και τις εκθέσεις εκ του νόμου, συνεργαζόμαστε αφενός με το ελεγκτικό συνέδριο που χειρίζεται τα θέματα καταλογισμού και αφετέρου με τις εισαγγελίες για το ποινικό τμήμα. Δηλαδή τώρα αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι προφανώς. Θα ελεγχθούν και ποινικά. Πέρα από αυτό έχουν φύγει από τη θέση του, από το πόσο του. Αυτά είναι η πειθαρχική διαδικασία. Δεν με βοηθάτε. Όχι, 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 όχι. Αυτά είναι διαδικασίες ανοιχτές γιατί αυτά είναι φρέσκα θέματα. Στο τέλος αυτό γίνεται. Όχι, δεν με ενδιαφέρει στο τέλος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, όσο διαρκεί ο έλεγχός τους και η. Έχουμε την υποχρεωτική αργία εκεί. Είναι υποχρεωτική αργία, δεν πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Μα δεν είναι μόνο το θέμα να φύγουν. Όχι, δεν πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Τα εκατομμύρια που είναι τώρα, είναι δεσμευμένα. Μπορούν να τα κάνουν ό,τι θέλουν στο λογαριασμό και σου λέει ο άλλος δεν με νοιάζει, καταδικαστώ. Αφήνω κάτι πίσω για τα παιδιά μου. Αυτά εμείς δεν τα παρακολουθούμε, δεν είναι αρμοδιότητά μας. Θα χειρίζεται το. Είναι σημαντικό να το ελέγξετε πάντως, γιατί αν τα εκατομμύρια μένουν, ό,τι δουλειά και να κάνετε εσείς. Εμείς θα κοινοποιούμε όλα στους αρμόδιους και γίνονται μετά οι ενέργειες. Μετά ποιος αναλαμβάνει δηλαδή, κύριε Κασαπέτη. Και για το ποινικό κομμάτι η αρμόδια εισαγγελία. Για τους καταλογισμούς, το ελεγκτικό συνέδριο. Να ρωτήσω κάτι. Στο παρελθόν γινόντουσαν πάλι τέτοιοι έλεγχοι. Γιατί λέτε ότι ήταν καθησυχασμένοι, ότι θεωρούσαν ότι δεν θα τους πιάσει και κανείς. Τα κάνανε ελεγχοί. Γινόντουσαν όλοι, όχι σε μεγάλη έκταση. Εμείς το προσπαθούμε πολύ. Και αν διευκολυνθούμε και με κάποιες τροπολογίες που ζητάμε να γίνουν, θα είμαστε. Ποιοι είναι υπεύθυνοι αυτοί που δεν κάνουν τροπολογίες, για να το πούμε, να ακουστεί, ώστε να τις κάνουν τροπολογίες για να βρεθούν όλοι αυτοί που κλέβουν. Αυτό. Είναι η μάστιγα των συναρμόδιων υπηρεσιών στο δημόσιο. Να συνονοηθούν κάποιοι. Εμείς το έχουμε θέσει. Θα γίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν θα γίνει. Δηλαδή, να σας το πω πρακτικά. Εκεί που κάνουμε για να ελέγξουμε τον κύριο Κασαβέτη 6 μήνες, γιατί παίρνουμε τα στοιχεία. Γιατί τα στοιχεία τα παίρνουμε. Το επιτρέπει ο νόμος. Ναι. Τα παίρνουμε δια αλληλογραφίας, παραδείγματος χάρη, από μια τράπεζα. Οπότε είναι το πέρα δόθε με τόμους χαρτιών, λογαριασμοί. Δια αλληλογραφίας αυτή την εποχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι. Αυτό πάμε να λύσουμε. Το 2018 δουλεύετε με χαρτιά. Είμαστε σε καλό σημείο. Μάλιστα. Είπατε ότι έχετε καμιά 90 καταγγελίες το χρόνο. Ναι, από το 2015 μέχρι το 2017 ελέγχθησαν 65 περιπτώσεις υπαλλήλων. Άρα υπάρχει καμιά 200 ακόμα εκκρεμούσες υποθέσεις. Σωστά. Υπάρχουν. Ωραία. Αν βγει το ίδιο ποσοστό παρατυπίας. Περιμένουμε καμιά 40 άτομα ακόμα. Έτσι λέω, αν βγει το ίδιο ποσοστό, το 20%. Αν το 20%. Ναι, αν πάμε έτσι αριθμητικά, ναι. Άρα και κάποια μας. Ναι, το πάμε τώρα με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Άρα και κάποια εκατομμύρια ακόμα τα οποία έχουν χαθεί. Όλο αυτό ως αλυσίδα πρέπει να ελέγξουμε πώς δουλεύει. Αν μπορεί δηλαδή η αρμόδια αρχή να κάνει γρήγορα τους ελέγχους και μετά να μην γίνουν τα δικαστήρια σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια και να τραβιέται υπόθεση. Γιατί υπάρχουν και χρήματα. Τα οποία από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα μπορείς να τα βρεις αντί να τα παίρνεις από αλλού. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα χρήματα το δημόσιο μπορεί να τα διεκδικήσει για να τα πάρει. Δηλαδή μέσω των καταλογισμών του ελεγκτικού, βέβαια. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία. Yeah. Μπορεί δηλαδή το δημόσιο αυτά τα χρήματα να τα πάρει. Και έτσι να δοθεί ένα τέλος και να μην χρειαστεί να κόψει μια σύνταξη, ας πούμε. Να μην χρειαστεί να. Μα αυτό είναι. Να κάνουμε περισσότερους παιδικούς σταθμούς. Περισσότερους ολυμπιακούς σταθμούς. Yeah. Ναι, γιατί λέμε για τη φοροδιαφυγή που θα την πιάσει, που είναι το ένα θέμα, αλλά εδώ πέρα ο άλλος φαίνεται ότι. Σε δήμους έχουμε. Έχει απλώ το χέρι. Νομίζω έχουμε βρει μία περίπτωση με πόθεν έσχεσαι σε δήμο. Μία περίπτωση, διαφορά. Είναι σε μεγάλο οργανισμό, περί τις 300.000. Αδικαιολόγητα. Αδικαιολόγητα 300.000. Ναι. Είπαμε την περίπτωση αυτή για τον τέλος ακίνητης περιουσίας. Που έχει βρεθεί σε ένα δήμο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που λέτε. Εμείς στις εκθέσεις μας βάζουμε κάποια παραδείγματα ενδεικτικά. Τα συμπεράσματα που βγάζουν αφορούν πάρα πολλούς ελέγχους. Οι δήμοι έχουν πρόβλημα με τα έσοδά τους. Αυτό το συμπεράσμα έχουμε βγάλει. Αυτό συνδέεται με την κακή λειτουργία των υπηρεσιών τους. Πρώτον, ως προς την ίσπραξη του ΤΑΠ. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Δεύτερον, την κακή λειτουργία των υπηρεσιών τους ως προς το θέμα των μισθώσεων των ακινήτων τους. Πώς αξιοποιούν τα κινητά τους. Δεν μπορεί ένας δήμος δηλαδή να έχει μισθώσει 3 ακίνητα. Λέω συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα που θυμάμαι. Ναι. 3 ακίνητα. Είναι τζαναμπέτιδες οι ενοικιαστές και κάθεται και περιμένει
Περνάνε 2-3 χρόνια, φτάνουν οι οφειλές στα 2 εκατομμύρια 2,5 και μετά αρχίζει τις δικαστικές διαδικασίες. Ναι, αλλά τα χρήματα τα έχει χάσει ο κύριε Κασαβέτη. Και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνολικά υπάρχει θέμα απώλειας εσόδων από τους Δήμους λόγω της κακής λειτουργίας των πλησιών τους. Μάλιστα, κύριε Κασαβέτη, πριν σας αποχαιρετήσουμε πολύ γρήγορα. Απλώς αυτά τα 13 εκατομμύρια που βρέθηκαν και σε τράπεζες του εξωτερικού ή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.